στίγμα του ελικοπτέρου Ακούστα Μπέλ 12, το οποίο είχε απονιωθεί από τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς στο πλαίσιο της άσκησης αστραπή, χάνεται. Το σημείο που σταμάτησε να έχει επαφή με το ραντάρ εστιαζόταν κοντά στην Ίσο Κίναρο, η οποία βρίσκεται μεταξύ Αμοργού, Γλέρου και Καλύμνου. Εξονυχιστικές έρευνες γίνονται από εκείνη την ώρα για τον εντοπισμό των τριών αξιωματικών. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν συντήματα του ελικοπτέρου πάνω στην Ίσο. Οι σωροί του Κωνσταντίνου Πανανά και του Ελευθέριου Ευαγγέλου εντοπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης. Η σωρός του κυβερνήτη Αναστάσιου του Λίτσι εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου. Η Ελλάδα ξυπνά εκείνο το πρωινό και θρηνεί το χαμό τριών νέων ανθρώπων, τριών παλικαριών, τριών ηρωών. Ο 33χρονος Κωνσταντίνος Πανανάς αφήνει πίσω τον σχεδόν 5 ετών γιο του Παναγιώτη και μία σύζυγο ετοιμόγενη στο δεύτερο παιδί τους. Ο χαμογελαστός ήρωας που θα μείνει για πάντα μα για πάντα στις καρδιές μας αθάνατος. Ήρωας, τίποτα άλλο. Ο Κωνσταντίνος είναι πολλά. Πάνω απ' όλα ότι ήταν και ένα καλό παιδί και έτσι το θυμόμαστε. Ένας ευγενικότατος κύριος. Ο Κωνσταντίνος ήταν και είναι για μας φωτεινό παράδειγμα. Ήταν το καμάρι μας και είναι το καμάρι μας. Γιατί για μας ο Κωνσταντίνος ήταν ένας ήρωας που έπεσε για την πατρίδα. Ο Κωνσταντίνος, με καταγωγή από τον Ναύπλιο, που πάντα χαμογελούσε, που λάτρευε την οικογένειά του, που έκανε όνειρα για το μέλλον, ήθελε τα παιδιά του να μεγαλώσουν στην επαρχία και εκείνος να τελειώσει το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Μιλούσε ήδη 5 γλώσσες και μάθαινε και μία έκτη. Λάτρευε τον Παναθηναϊκό, του άρεσε το μπάσκετ, του άρεσε να παίζει με το γιο του επιτραπέζια παιχνίδια, απολάμβανε το κολύμπι, το διάβασμα, την ταχύτητα με το αυτοκίνητο. Διασκέδαζε πηγαίνοντας εκδρομές, έχοντας καλές παρέες. Τον καθένα του άρεσε να παίζει με το κομπολόι του. Απολάμβανε τα ιταλικά φαγητά και τα γκουρμέ, τις ξένες ταινίες στο σινεμά και κυρίως τις περιπέτειες. Λάτρευε τα λαϊκά τραγούδια. Αγαπούσε τα τραγούδια του Παντελή. Μα πάνω απ' όλα ήθελε να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ήθελε να γίνει πτάμενος. Ήθελε να ζήσει ανάμεσα στον ουρανό και στη θάλασσα. Λάτρευε να πετάει. Λάτρευε και τη γυναίκα της ζωής του, τη Μαριάννα του. Από εκείνο το πρωινό του Φλεβάρι όμως άλλαξαν. Η μοίρα, ο Θεός, είχε άλλα σχέδια για τον Κωνσταντίνο. Αυτό που θα κρατήσω από τον Κωνσταντίνο για πάντα είναι έναν άνθρωπο ανοιχτό, χαμογελαστό, πάντα με τα ανέκδοτα, πάντα με τις χαρές, πάντα ένα χαμόγελο. Τον Κωνσταντίνο κρατάω την καλοσύνη του, το πόσο σωστός πατέρας και σύζυγος ήταν και πόσο προσπαθούσε να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Σας βλέπω και συγκινήστε, είστε από τους ανθρώπους που σας έχει αγγίξει πάρα πολύ από ό,τι με την οικογένεια. Αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του, τη γυναίκα του, την οικογένεια της γυναίκας του, την πατρίδα του. Και γι' αυτό θυσιάστηκε. Νομίζω ότι ήταν γραφτό του. Κωνσταντίνο είναι από τα πολύ καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Ήταν ευγενικός, ήταν συναισθηματικός, ήταν πάντα χαρούμενος και γελαστός. Ήταν ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Όταν συνέβη αυτή η τραγωδία, έπεσε κεραυνός ενεθρία εδώ στο χωριό μας. Ο Κωνσταντίνος πέταξε σε ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό, σε ένα ταξίδι στην αιωνιότητα. Άφησε πίσω του το γιο του, την πολύ αγαπημένη του γυναίκα και ένα ακόμη παιδί που δεν πρόλαβε να το δει να γεννιέται. Φεύγοντας ο Κωνσταντίνος μας άφησε μια τεράστια διαθήκη σε όλους εμάς τους φίλους του. Μας άφησε λοιπόν την οικογένειά του, τα δυο του τα παιδιά, τη γυναίκα του και όλη την οικογένεια. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός που είναι εδώ κοντά μας δεν είχε την χαρά να την εκφέρει αυτή τη λέξη, να πει μπαμπά, να πει στον Κωνσταντίνο μπαμπά, εμάς μας πονάει διπλά. 2,5 χρόνια μετά το χαμό του Κωνσταντίνου, η γυναίκα του Μαριάννα μας υποδέχεται στο φιλόξενο σπιτικό των γονιών της στην Άρια Ναυπλίου. Για πρώτη φορά αφήνει τηλεοπτική κάμερα να μπει στο φιλόξενο σπιτικό της να καταγράψει κομμάτια της ζωής της με τον Κωνσταντίνο της.
Εκεί βρήκε καταφύγιο και θαλπορή για να γιατρέψει τις πληγές της και να σταθεί πάλι στα πόδια της για χάρη των παιδιών της, για χάρη του Παναγιωτάκη της και του Κωνσταντίνου της. Σε αυτή την αυλή που είναι γεμάτη λουλούδια, η γη του Κωνσταντίνου μεγαλώνουν παίζοντας. Σε αυτή την αυλή μας υποδέχονται ο ιερέας πατέρας της Μαριάνας και η πρεσβυτέρα μητέρα της. Σε αυτή την αυλή ο αδελφός της Μαριάνας που έχει αναλάβει το μεγάλωμα των παιδιών της αδελφής του και του Κωνσταντίνου μας ανοίγει την καρδιά του και καταθέτει κομμάτια της ψυχής του για πρώτη φορά. Με βουρκωμένα μάτια μας κοιτάζει σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης ο ιερέας πατέρας τους. Ήταν ο αδελφός μας και δεν το ξεχωρίσαμε καμία στιγμή. Ο Κωνσταντίνος ήταν ένα παιδί. Ένα παιδί ήταν. Καλό παιδί. Όπως το λέω παιδί, δεν είχε κακία μέσα του. Όποιος τον ενοχλούσε έλεγε εντάξει δεν πειράζει, ας τον. Το δρόμο που διάλεξε ο Κωνσταντίνος και περπάτησε ήταν γεμάτος αγκάθια. Είχε όμως το τρόπο και τον. Έμενε συνέχεια στο σπίτι μας, ήταν συνέχεια εδώ πέρα. Βγαίναμε μαζί βόλτα με το γιο του, το μεγάλο του Παναγιώτη, ο οποίος είναι 7 χρονών, με την αδερφή μου, με τους φίλους μας, τους φίλους του Κωνσταντίνου. Έρχονται, μας επισκέπτονται, πάνε επισκέπτονται και αυτό, ναι. Πολλές φορές βρίσκουμε λουλούδια, σημειώματα στο μνήμα του Κωνσταντίνου. Είσαι ο άνθρωπος που στηρίζεις τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά της Μαριάνας και του Κωνσταντίνου. Είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ μακριά τους. Θα σε πάω σε εκείνο το πρωινό της 11ης Φεβρουαρίου του 2016. Το χειρότερο πρωινό και η χειρότερη ημέρα της ζωής μου. Είχα πάει για εργασία. Με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός μου Παναγιώτης και μου είπε ότι έπεσε κάποιο ελικόπτερο. Αμέσως μόλις ακούσαμε ότι έπεσε το ελικόπτερο, γνωρίζαμε από το βράδυ ότι ο Κωνσταντίνος ήταν σε άσκηση. Είχαν επικοινωνήσει με τη Μαριάννα και ήμασταν όλοι στο σπίτι. Το ακούσαμε και της είπε συγκεκριμένα, του λέει η Μαριάννα, τι ώρα θα φύγετε? Λέει 12 η ώρα το βράδυ. Λέει, πού θα πας τέτοια ώρα? Λέει, θα πάω μια βόλτα και θα γυρίσω. Ήταν τέτοιο παιδί. Δεν φοβόταν. Μόλις μου το είπε ο αδερφός μου ότι έπεσε κάποιο ελικόπτερο, ζώσαν τα φίδια. Έφυγα από την εργασία μου, ήρθαμε εδώ. Το μυαλό μας όλων ήταν στην αδερφή μου ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν έγκυος και γέννησε μετά από 12 ημέρες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν είχαμε ενημέρωση, άργησε η ενημέρωση. Δεν παίρναμε τηλέφωνο, δεν ξέραμε κι εμείς πού να απευθυνθούμε. Δεν ξέραμε τι είχε γίνει. Ήτανε, στην αρχή ήταν αγνοούμενα τα παιδιά. Και μέχρι που μας ειδοποιήσανε, βρήκαμε διάβλο επικοινωνίας, επικοινωνήσαμε με το ΓΕΝ και μας είπαν το όμοιραιό. Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήλιο, το πολύχρωμο κύκνο. Δεν ξέρω αν είχε ενστικτό, πάντως ρούφαγε τη ζωή ο Κωνσταντίνος. Το τελευταίο καιρό, πριν γίνει το ατύχημα, ρούφαγε τη ζωή. Καθόταν με τον Παναγιώτη, τον ανιψό μου, και παίζανε 8 ώρες συνεχόμενα. Απορούσαμε όλοι τους, κοιτάγαμε και απορούσαμε. Όλα αυτά τα παιδιά, όλοι οι πιλότοι, παίζουνε με το θάνατο. Και δυστυχώς μερικές φορές κερδίζει ο θάνατος. Είχε κινδυνεύσει πολλές φορές, από ό,τι μας είχε πει ο Κωνσταντίνος. Θέλω να μου μιλήσεις για εκείνες τις στιγμές που για πρώτη φορά πήρατε στην αγκαλιά το νέο μέλος της οικογένειας. Να σου πω τι σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, το θυμάμαι. Δεν θα μπορέσει. Ο Κωνσταντίνος θα κρατήσει το παιδί στην αγκαλιά του. Ξέρω ότι ήταν δύσκολες οι στιγμές όταν για πρώτη φορά πήγατε στο σημείο εκεί που έγινε το τραγικό συμβάν. Γιατί επισκεφθήκατε την Κίναρο. Ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές. Και εκείνες πήγαμε, είδαμε το σημείο πώς που χτύπησε το ελικόπτερο στο βράχο. Ήταν όλοι συγγενείς,
και των αλλωνών παιδιών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Το νιώθουμε σαν, εγώ προσωπικά το νιώθω σαν τόπο δικό μας, πλέον την Κίναρο. Εκεί ήταν οι τελευταίες ώρες των παιδιών μας. Τελευταία φορά που τον είδαν 5 η ώρα το πρωί, 4-5 μέρες πριν πέσει με το ελικόπτερο. Έχω την εικόνα να βγαίνει από την πόρτα έξω, να φοράει τη στολή του, να βγαίνει από την πόρτα, να ανοίγει την πόρτα και να φεύγει. Αυτή είναι η τελευταία μου εικόνα. Πετάει ακόμα στις καρδιές μας. Τα αγαπημένα του τραγούδι. Είμαι παράξενο παιδί. Το έχεις ξανακούσει από τότε αυτό το τραγούδι? Συνεχεία και κλαίω. Είμαι παράξενο παιδί. Ποια φράση του Κωνσταντίνου και ποια εικόνα έχει στο μυαλό σου? Αν το πω μπορεί να στεναχωρηθούν μερικοί. Θα το πω όμως. Να με συγχωρέσει και η Παναγία μου εδώ. Που λέμε πόνο μεγάλο, με χτυπάει στην πλάτη και μου λέει άρε ψυχούλα. Τώρα γιατί το έλεγε αυτό, δεν το ξέρω. Μόνο αυτό μου λέγε. Είσαι ψυχούλα. Ήξερε μόνο αυτός. Και όταν έφευγε, καναπέ πρωί έτσι κι εγώ, μου άπλωνε το χεράκι του τα. Και λέω, καλό παιδί μου, εκείνη την ημέρα όμως δεν τα άπλωσε το χέρι. Ξέρω γιατί. Και τον περιμένω. Η Μαριάννα ζητά από τον αδελφό της και το δικηγόρο της να μας διευκρινίσουν ότι δεν ζητά τίποτα από την πολιτεία για το θάνατο του Κωνσταντίνου της. Θέλει να ζήσει απλά με αξιοπρέπεια. Θέλει με ηρεμία και αρχές να μεγαλώσει τα παιδιά της. Θέλει να τους μιλά για τον πατέρα τους που είναι ένας ήρωας. Ως προς την γένεια του Κωνσταντίνου Πανανά, δηλαδή για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ως προς την Χήρα και τα δύο παιδιά, δεν υπάρχει κανένα εκρεμές δικαστήριο με το ελληνικό δημόσιο. Η κυρία Πανανά, δείχνοντας μια αξιοπρεπέστατη στάση, δεν διεκδίκησε τίποτα. Δεν ήθελε να καπηλευτεί ούτε να εκμεταλλευτεί το θάνατο του σύζυγου της. Η Μαριάννα δεν διεκδικεί τίποτα από όλο αυτό. Αυτό είναι έξω από εμάς, από την οικογένεια της αδερφής μου και την οικογένεια τη δική μας. Εμείς δεν σκυλεύουμε τον νεκρό μας, τον τιμάμε. Όλο αυτό το πράγμα είναι έξω από εμάς. Μια φορά μάτια μου. Ο ιερέας πατέρας, πατέρας Κωνσταντίνου, μιλά για τον Κωνσταντίνο του που τον αγαπά πιο πολύ από τα φυσικά του παιδιά, που του λείπει, που παρακαλά του αγγελιάς να προσέχουν. Ξέρω ότι σε αυτόν εδώ τον ναό τελέσατε ένα γάμο κάποια στιγμή, το γάμο της κόρης σας, της Μαριάννας. Δεν είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξαναγίνει. Ο γαμπρός σας ο Κωνσταντίνος για όλους εμάς τους Έλληνες είναι ένας ήρωας. Ακούστε να σας πω, από τη στιγμή που μπήκε ο Κωνσταντίνος στο σπίτι μας, τον αγκαλιάσαμε. Του δείξαμε όλη την αγάπη, τη χριστιανική και την κοινωνική. Του είπαμε, Κωστάκι μου, Κωνσταντίνε μου, ξέρουμε είστε πικραμένος, εμείς όμως δώσουμε χαρά. Να καταλάβεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπούν χωρίς συμφέρον. Μου φώτισε τον Θεέκα. Πάτερ, ήρθε ένα πρωινό που ήταν πολύ δύσκολο, αυτό του 11 του 2016. Την ημέρα αυτή είναι η ημέρα, η εορτή του Αγίου Βλασίου. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δεν θα δω. Και με περίμενε μία ψυχολόγος που δεν ήξερα τίποτα φυσικά. Μου λέει, έχετε ανάγκη, λέω, όχι, δεν έχω ανάγκη, αφού δεν ήξερα τίποτα, δεν έχω ανάγκη. Η Μαριάννα. Καθόταν δίπλα και έκλαιγε. Μου λέει, ο ανήσος μου, ο Βαγιάρης, ο αστυνομικός, ρε θεία μου, λέει, αγνοούμενος είναι. Βρες ο ποιον τα λες αυτά, τι θα πει αγνοούμενος. Άγιο ο Κωνσταντίνος μου, το χάσαμε το παιδί μας. Μαριά μου, ψάχνει μου, δεν είσαι ο γιος Μιάννης. Τη συνέδρα πάρα πολύ, δεν έχει παντρευτεί.
Και λέει, θα μεγαλώσω τα παιδιά της Μαριάννας στο ρούλα μου. Σαν με το θησαυρό όλο του. Κωνσταντίνο, κοιτάξτε, σου λέω, δεν πέθανε. Θα με ξανάτε που τον Άγιο Πορφύριο τον παρακάλεσα. Πήγα εκεί, αφού τελείωσε μου, πήγα εκεί και του λέω, ρε Αγίουλη μου, εμείς δεν είμαστε φίλοι. Και στον οροπό και στην Άγια που ερχόμουν. Λοιπόν, σε παρακαλώ, θέλω τον Κωνσταντίνο μου να τον έχεις στην αγκαλιά σου. Μπορώ να πω ότι τον αγαπούσα περισσότερο από τα φυσικά παιδιά. Πώς να μην ξεχάσουμε τον Κωνσταντίνο. Δεν ξεχνιέται.